μέσα σε αυτή την βόλαση της φωτιάς, του θρύνου και του σίδερου, τρέχουν πάνω κάτω θαραλέα, προσφέροντας βοήθεια στους δυστυχισμένους 31 παιδιά. Είναι οι Έλληνες πρόσκοποι του Αηδινή. 31 Έλληνες έφηβοι, που ενώ μπορούσαν να είχαν φύγει, είχαν μείνει πιστοί στην προσκοπική τους υπόσχεση να βοηθούν τον κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση. 31 Έλληνες έφηβοι που είχαν κάνει βίωμα το Έλλην αριστεύει και την αγωγή εν αρετή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και που είχαν κάνει πράξη το αγαπάτι αλλήλους του Χριστού που είναι και το ιδεώδες του προσκοπισμού. Εμψυχωμένα από τον τοπικό του έφορο Νικόλαο Αυγερίδη και τους δύο αρχηγούς τους, Νίνο Αβεϊνόγλου και Εμίλιο Παπαδόπουλο, και ακολουθώντας το δικό τους παράδειγμα, αυτά τα παιδιά δρασκελάνε τις φλόγες, σέρνουν μέσα από τα φλεγόμενα σπίτια τους αλαλιασμένους ανθρώπους. Κουβάλουνε ακόμα και στη ράχη τους τους τραυματίες και τους ανήμπορους και τους οδηγούν στην ασφάλεια που πρόσφευνε το άσυλο της μονής των Γαλλίδων Καλογραίων. 31 Έλληνες έφηβοι που ο αλτουισμός τους έφτασε στην κορύφωση της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας. Όταν 3 μέρες αργότερα οι ελληνικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το Αηδίνη, αυτά τα παιδιά δεν υπήρχαν πια. Την παραμονή είχαν συλληφθεί όλα, εκτός από 5 που γλίτωσαν σαν από θαύμα από τους τσέπες. Μαζί και ο τοπικός τους έφορος, μαζί και οι δυο αρχηγοί τους, και είχαν κλειστεί μέσα στο υπόγειο ενός γκρεμισμένου σπιτιού. Μέσα στη φυλακή της, η τραγική ομάδα σωπαίνει, καθισμένη πάνω στο χώμα. Οι ώρες κυλάνε βαριές. Όλοι ξέρουν καλά τι τους περιμένει. Μια στιγμή κάποιος ψιθυρίζει. «Πάτερ ημών». Όλοι γονατίζουν και συνεχίζουν την προσευχή. «Πάτερ ημών που εν της ουρανής και άφες αυτής ως και ημείς αφιεμένη». Μέσα σε ένα προσκοπικό παγούρι υπάρχει λίγο νερό και σε ένα σακίδιο βρίσκεται λίγο ψωμί. Ο τοπικός έφορος ρίχνει νερό σε ένα προσκοπικό ποτήρι και κόβει κομματάκια το ψωμί. Τρέμοντας από ιερή συγκίνηση, τους κοινωνάει έναν έναν με ίδωρ και άρτωνο. Λίγο αργότερα, ένα απόσπασμα τους έβγαλε από τη φυλακή τους και σπρώχνοντάς τους με τις ξυφολόχες, τους οδήγησε στις όχθες του Εύδωνος ποταμού. Εκεί, ο επικεφαλής του αποσπάσματος ρωτάει τον τοπικό έφορο Αυγερίτη. «Αλλάζεις για όμουρ την πίστη σου και εγώ σου χαρίζω τη ζωή και τη δική σου και των άλλων». Ο έφορος Αυγερίδης κοιτάει κατάματα τα παιδιά σε μια βουβή συνεννόηση. «Όχι», λέει σταθερά, «κι ύστερα ζήτω η Ελλάς». Ο αρχιτσέφης λυσάει, ορμάει κατά πάνω του και με το μαχαίρι του του βγάζει το ένα μάτι. «Τώρα τι λες», καχάζει, «αλλάζεις την δύση σου, ναι ή όχι». «Ζήτω η Ελλάς», φωνάζει μέσα από τα αίματα ο Αυγερίδης. «Ζήτω η Ελλάς», φωνάζουν σαν άγρια ηχό και τα παιδιά. Ύστερα στέκουν προσοχή και αρχίζουν να τραγουδάνε τον ερηνικό ύμνο.
σε γνωρίζω από την κόψη. Μα ως εκεί. Οι τσέτες ορμούνε κατά πάνω τους και μπήγουν τα μαχαίρια τους μέσα στα τρυφερά ελληνικά σπίτι. Ο τοπικός θεύτορος, οι δυο αρχηγοί και τα παιδιά κύλησαν σπαράζοντας το χώμα. Τα ματωμένα κορμιά τους ρίχτηκαν νέκρα στον έβδονα ποταμό. Ολόκληρος ο παγκόσμιος τύπος, ολόκληρη παγκόσμια κοινή γνώμη, κατεβήκασε με αποτροπιασμό αυτό το έγκλημα. Κι όμως, το ίδιο έγκλημα επαναλήφθηκε κάπου 3 χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1922, με θύματα τούτη τη φορά 15 Έλληνες προσκόπους της πόλεως των Σοκίων. Ας σημειωθεί πως σώματα Ελλήνων προσκόπων είχαν ιδρυθεί σε πολλές μικρασιατικές πόλεις. Στη Σμύρνη, εδώ τους βλέπουμε με τον εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. Στην Νικομίδια, στην Κάτω Παναγιά, στο Σιβρίσαρι και αλλού. Σήμερα, σε ένα μαρμαρένιο μνημείο, στημένο στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, στη Νέα Σμύρνη των Αθηνών, η Ιωνία στεφανώνει τον εθνομάρτυρα Έλληνα μικρασιάτη πρόσκοπο. Και, εντυχισμένη στο προάβλιο της πρωτύπου Ευαγγελικής Σχολής της Νέας Σμύρνης, μια λευκή μαρμαρένια πλάκα, με ένα-ένα τα ονόματα του τοπικού εφόρου, των αρχηγών και των μικρών ιερών. Όταν πέρσι έγιναν με κάθε λαμπρότητα τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, ήταν παρόντες 2 από τους 5 επιζήσαντες Έλληνες προσκόπου του Αηδηνίου, ο Πάτροκλος Οικονομίδης και ο Δημήτριος Καχρημάνης. Οι δυο άλλοι είναι ο Γεώργιος Γεωργιάδης που ζει στη Θεσσαλονίκη και ο Ευάγγελος Τσοχατζής